λίγο ντροπή δεν βλάπτει και απευθύνομαι και στον πρόεδρο της Επιτροπής και στην πλειοψηφία. Θα πρέπει να ντρέπεστε για όλα αυτά τα οποία κάνετε. Γιατί το λέω αυτό, γιατί το εξώδικο είναι καθαρό. Στρέφεται απέναντι σε όλους αυτούς που σκυλέψανε τη μνήμη και το θεώρησαν ότι ήταν ανίκανος. Παρά τα πιστοποιητικά έγγραφα. Και αυτή την προσπάθεια την κάνατε η πλειοψηφία με τον εισηγητή και με άλλους που τοποθετήθηκαν χθες και ο πρόεδρος. Και τι ζητάει? Να αναγνωστεί για να αποκατασταθεί η μνήμη του. Αυτό ζητάει. Να διαβάσετε την επιστολή. Ως πρόεδρος οφείλετε λοιπόν να τη διαβάσετε. Την επιστολή ολόκληρη, χωρίς να περικόψετε τίποτα. Αυτό ζητάει η οικογένεια. Και έρχεστε τώρα και λέτε ότι θα κάνουμε κλειστή συνεδρίαση για να προστατεύσουμε πια τη μνήμη. Μας κοροϊδεύετε. Δεν ντρέπεστε καθόλου? Θυμάστε προανακριτικές επιτροπές που ήταν κλειστές και διαρρέαν όλα στη δημοσιότητα? Και μάλιστα αυτά που συνέφεραν. Είδε τη Νέα Δημοκρατία, είδε παλιότερα το ΣΥΡΙΖΑ. Και έρχεται και μας λέτε ότι θέλετε να προστατεύσετε τη μνήμη του ανθρώπου. Σοβαρά μιλάτε? Σκυλέψατε πάνω στον άνθρωπο. Και λέτε τώρα να συνεχιστεί κλειστή συνεδρίαση? Όχι, εμείς δεν συμφωνούμε. Γιατί ακριβώς θα διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για μετά, επειδή ο κόσμος δεν θα μπορεί να κρίνει, να βγαίνετε και να λέτε ό,τι θέλετε μέσω διαρροών, χωρίς να μπορεί να τα πιστοποιήσει κανείς. Αυτό είναι το ζήτημα. Και θέλετε να παίξετε τέτοιο παιχνίδι? Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση εμείς λέμε όχι. Θα συνεχιστεί η συνεδρίαση, θα συνεχιστεί ανοιχτά και ό,τι λέει ο καθένας θα το λέει με την ευθύνη της γνώμης του και να αντιμετωπίσει μετά και τις όποιες νομικές συνέπειες έχει η γνώμη την οποία εκφράζεται. Αν προσβάλλει ή δεν προσβάλλει κάποιον. Γιατί θα έλεγα μια κουβέντα, πρέπει ο καθένας να έχει το θάρρος της γνώμης του και να μην φοβάται, να μην σκιάζεται. Εσείς και το θάρρος δεν έχετε και σκιάζεστε. Αυτό είναι το ζήτημα.